θα πάμε στα Χανιά, προκειμένου να αναφερθούμε σε μία ξεχωριστή πρωτοβουλία της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χανίων, με αποδέκτες στο προσωπικό της υπηρεσίας και μία εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας στο επίκεντρο βρέθηκε η επιμόρφωση και η εξειδίκευση των κυπουρών. Προσέξτε, ένα θέμα το οποίο μας αφορά, καθώς και ειδικά σε επίπεδο Ηρακλείου κάνουμε λόγο για διαχείριση του Πρασίνου. Εκεί εστίασε στην ομιλία του ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, απευθυνόμενος, προσέξτε, είναι ξεχωριστό θέμα, απευθυνόμενος στους εργαζομένους του Τμήματος Πρασίνου, τους έδωσε κάποιες κατευθύνσεις αναφορικά πώς αυτοί θα πρέπει να διαχειριστούν το πράσινο που έχουν στα χέρια τους, που λέμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ζάγκα, ομότιμος καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΙΘΙΤΑ. Την καλησπέρα μας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Μάλιστα, να είστε καλά. Πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με πρωτοβουλία του Τμήματος Πρασίνου εκεί στα Χανιά, της υπηρεσίας του Πρασίνου στο Δήμο Χανίων, με εσάς ομιλητή. Και στο επίκεντρο της τοποθέτησής σας και της συζήτησης που πραγματοποίησατε βρέθηκε ο γενικότερος ρόλος των δέντρων σε ένα αστικό χώρο. Ναι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Συμφωνήσαμε όλοι ότι το αστικό πράσινο είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα των πόλεων και για μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής των κατοίκων. Επομένως, ναι, όλες οι πόλεις, κυρίως οι ελληνικές, οι οποίες πάσχουν σε αναλογία πρασίνου, βρίσκονται στο 1 με 2, το πολύ 3 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο, θα πρέπει σε πρώτη φάση να προσεγγίσουν τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που είναι 8 ως 10 τετραγωνικά μέτρα, καλά φροντισμένου και καλά κατανεμημένου πρασίνου μέσα στις πόλεις. Όταν λέμε, κύριε καθηγητά, πράσινο, αστικό πράσινο, τι εννοούμε, να φέρουμε κάποια παραδείγματα. Το στάνταρ πράσινο, να ξέρετε, μέσα στις πόλεις είναι τα δέντρα κυρίως και δευτερευόντως οι πολυετείς θάμνοι. Οι χλωοτάπητες που είναι κατά κάποιο τρόπο της μόδας τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στη Γερμανία σχολιάζονται αρνητικά, ναι, και λένε ότι είναι επιλογές αντιοικολογικές και αντιοικονομικές. Αντιοικονομικές γιατί έχουν μεγάλο κόστος συντήρησης, και αντιοικολογικές γιατί χρειάζονται πολύ νερό. Οπότε η καλύτερη επιλογή ποια είναι? Ορίστε. Η καλύτερη επιλογή ποια είναι? Η καλύτερη επιλογή είναι πρωτίστως τα δέντρα και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος, είδαμε κάποιες επιφάνειες στο πάρκο το δημοτικό των Χανίων και συζητήσαμε για τις επιλογές που μπορούν να γίνουν εκεί. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία από αρωματικά φυτά πολυετή, θαμνώδη θα έλεγα, και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά σαν συμπλήρωμα με τα δέντρα. Τα δέντρα φυτεύονται μια φορά και αν ευδοκιμήσουν, αν θέλετε, και περάσουν 4-5 χρόνια που είναι το κρίσιμο, ναι, στάδιο, ναι, και είναι η βάρτα, από εκεί και ύστερα μπορούν να προσφέρουν χωρίς να απαιτούν τίποτα. Έτσι. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου, πριν από κάποιους μήνες, ναι, ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου, θέλω να σας ρωτήσω, ναι, πότε, κάτω από ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ανοίγει συζήτηση και να προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες γύρω από την επικινδυνότητα ενός δέντρου. Σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα των δέντρων, θα πρέπει να σας πω ότι και το πιο σταθερό δέντρο, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, κάτω από μια ακραία συγκυρία, ναι, μπορεί να πέσει ή να θραυστεί και να προκαλέσει ακραία συγκυρία όπως... Ναι, με 9-10 μποφόρ, ας πούμε, μια καταιγίδα, έναν ανεμοστρόβιλο. Εάν έτσι δεν έχουμε 9-10 μποφόρ και ένα δέντρο πέσει, ένα πεύκο πέσει, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη ζωή,
μπορούμε να το προλάβουμε. Ναι. Μπορούμε να το προλάβουμε εφόσον κάνουμε τον συστηματικό ετήσιο έλεγχο. Το ΠΕΦΚΟ το οποίο έπεσε στο Ηράκλειο είχε τα προβλήματά του, τα οποία είχαν εμφανιστεί τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Που σημαίνει ότι αυτό το δέντρο επί 10 χρόνια δεν το είδε κανένας, δεν το πρόσεξε ή δεν αξιολόγησε, αν θέλετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, την επικίνδυνη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Γιατί το δέντρο αυτό είχε ξεχυλήσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τη δενδροδόχο. Είχαν μπει μέσα στο κάμβιο, μέσα στο φλοιό του, οι σκληρές πλάκες του πεζοδρομίου. Και αυτό μαζί με κάτι άλλο επίσης, μια διαρροή νερού από ό,τι με πληροφόρησαν, οδήγησε σε αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο. Αλλά εάν είμαστε σχολαστικοί και αυστηροί στον ετήσιο έλεγχο, που είναι απαραίτητος για τα δέντρα του αστικού χώρου, λέμε ότι τα δέντρα, ειδικά τα φιλοβόλα, θα πρέπει να παρακολουθούνται, να εξετάζονται 2 φορές το χρόνο. Μια με φύλλα, μια χωρίς φύλλα. Και βέβαια εργαλείο για αυτή τη συστηματική παρακολούθηση είναι τα μητρώα των δέντρων. Θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να κάνουν... Υπάρχουν, οι Δήμοι όχι, έχουν... Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει και εκεί που υπάρχουν δεν λειτουργούν, έτσι. Είναι αυτές οι παθογένειες, κύριε καθηγητά, διαχρονικά, και μετά έρχεται μια τραγωδία και λέμε τι έφταιξε. Η κακή στιγμή, ποια κακή στιγμή, το βλέπαμε 10 χρόνια, εσείς το είπατε. Έτσι, μίνιμουμ 10 χρόνια να ξέρετε. Μίνιμουμ 10 χρόνια. Ίσως και παραπάνω. Ναι. Για να γίνει ένα ατύχημα, όπως ξέρετε και έχουμε πρόσφατη εμπειρία, πρέπει να συνδράμουν περισσότερα από 2-3 λάθη και αμέλειες. Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο, εάν είμαστε συστηματικοί, το 99,9%, να μην πω και παραπάνω, μπορούμε να τα προβλέψουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Μιλόν δεν είναι θεωρητικός δάσκαλος μόνο. Είχε την ευθύνη της ασφάλειας των δέντρων στο Adventure Park της Μαλακάσας επί κοντά μια δεκαετία, θα έλεγα. Σωστά, κύριε καθηγητά, το γνωρίζουμε. Ναι. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν συνέβη το παραμικρό σε έναν πολυσύχναστο χώρο που μπαίνανε εκατοντάδες άτομα καθημερινά. Μάλιστα. Ξέρετε, υπάρχουν και αντιδράσεις όμως από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογημένες ή όχι. Δηλαδή, μπαίνουν σε μια διαδικασία τώρα και ειδικά στο Ηράκλειο ελέγχων και υπάρχουν προσφυγές, υπάρχουν καθυστερήσεις. Λένε οι αρμόδιοι ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να κόψουμε κάποια δέντρα για να αποφύγουμε κάποιο δυστύχημα πάλι. Και ο απλός πολίτης λέει, μα είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, να χάσουμε το αστικό πράσινο? Τι απαντάτε σε αυτούς τους συμπολίτες μας? Ακούστε, στο πλαίσιο της διαχείρισης του αστικού πρασίνου, ναι, εμείς ως γεωτεχνικοί θα πρέπει να εξαντλούμε κάθε περιθώριο για τη διάσωση των δέντρων. Δεν σημαίνει ότι όταν ένα δέντρο έχει μια κλίση είναι επικίνδυνο, ναι, αλλά από εκεί και ύστερα και για λόγους σιγουριάς μπορούμε να πάρουμε και άλλα μέτρα, όπως είναι υποστήλωση, όπως είναι καλωδίωση κλπ. Και να είμαστε σίγουροι. Και επίσης έχω παράδειγμα καλής πρακτικής και προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ΠΕΦΚΟ σαν αυτά που έχετε στην Κρήτη, Τραχία ΠΕΦΚΙ, ναι, με κλίση περίπου 45% βρίσκεται εδώ και 15 χρόνια. Περισσότερα έχει, αλλά τόσα είναι περίπου τα χρόνια που το έχουμε υποστηλώσει. Στην είσοδο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, σας έχει ενοχλήσει κανείς από το Ηράκλειο, συνάδελφός σας, από την επιστημονική κοινότητα, να συμβουλευτεί? Γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε από τους λίγους σε πανελλαδικό επίπεδο που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα του αστικού πρασίνου και τη διαχείρισή του. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά χθες ήταν από όλη την Κρήτη γεωτεχνική. Αναφέρομαι στο κομμάτι του Ηρακλείου και της διαχείρισης μετά το δυστύχημα. Όχι, δεν. Μάλιστα. Οι πολίτες ενεργοί με κάλεσαν και ίσως να τα ξέρετε και όλα, γιατί έγιναν και εκεί εκδηλώσεις και προσπαθώ να βοηθήσω στη διάσωση των δέντρων. Μάλιστα. Και επιτρέψτε μου να πω για τη διάσωση των δέντρων. Βέβαια. Κάνω την εξής παρομοίωση.
Όπως όταν πάμε στον οδοντίατρο με έναν πονόδοντο και ο οδοντίατρος δεν βγάζει αμέσως το δόντι, αλλά μας δίνει μια αγωγή, μας κάνει ένα μικρό σφράγισμα κλπ. Κατά αυτόν τον τρόπο ακριβώς λειτουργούμε και με τα δέντρα. Πόσα δέντρα πέρασαν, κύριε καθηγητά, εδώ τηλεθεατές δεν γνωρίζουν, πόσα δέντρα θα χρειαστούν για να ψηλώσει, για να μεγαλώσει, για να γίνει θηρίο, να θεργέψει που λένε, να πεύκω. Θέλουμε δεκάδες δέντρα, να ξέρετε, για να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο δέντρο όπως αυτά τα πεύκα του Μασταμπά και άλλων περιοχών της Βενιζέλου, της Λεωφόρου Βενιζέλου κλπ. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι, ναι, τα γνωρίζω. Λοιπόν, εκτός αυτού, τα δέντρα τα οποία φυτεύουμε δεν έχουν επιτυχία στο 100%. Σύμφωνα με δικές μας έρευνες και στατιστικές, γύρω στο 40% είναι αυτά που επιβιώνουν. Επομένως, ποιες οι προϋποθέσεις, να μια απορία που θα έχει ένας τηλεθεατής τώρα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα δέντρα μεγάλου μεγέθους κατά τη μεταφύτευσή τους έχουν μεγάλο ρίσκο. Υφίστανται ένα πολύ ισχυρό σοκ μεταφύτευσης και ένας λόγος είναι αυτός. Αλλά από εκεί και ύστερα είναι και διάφοροι βανδαλισμοί. Σωστά, είναι και ο ανθρωπογενής παράγοντας που συμβάλλει. Κύριε καθηγητά, θέλω... Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Γι' αυτό το λόγο, όταν φυτεύουμε ένα δέντρο, πρέπει να το φυτέψουμε και σωστά, να έχει κατακόρυφη θέση και επίσης να το προστατεύουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και θα πρέπει να είναι μέτρια ισχυρό, ούτε πάρα πολύ μεγάλο με τα δεδομένα που έχουμε εμείς, αν και έξω φυτεύουν μεγάλα δέντρα, ξέρετε. Ναι. Σε μια δράση cost που συμμετείχα στην Ευρώπη, μας ζήτησαν να τους πούμε πόσο κοστίζει η φύτευση ενός δέντρου στην Ελλάδα. Και εμείς κάναμε έναν υπολογισμό με όλα που θα βάζαμε, σχάρες κλπ. Βγάλαμε ένα ποσό 120 ευρώ περίπου. Και οι Δανείοι στην Κοπενχάγη είχαν αντίστοιχο κόστος 12.000 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Μπορούμε να καταλάβουμε τους συσχετισμούς και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.